Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κυρίαρχο αναμένεται να είναι το θέμα του χρέους στις συναντήσεις που θα έχει σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα επέστρεψε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμή του το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο, επισημαίνοντας πως η ιστορία ήταν σκοτεινή τα τελευταία 7 χρόνια, ωστόσο τις ημέρες αυτές το τελευταίο κεφάλαιο κλείνει και ξεκινά ένα νέο. Τα πάνω κάτω φέρνει στην αγορά ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία προβλέπει απελευθέρωση της αγοράς από τις αρχές του νέου έτους. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υπόκειτο μέχρι σήμερα σε ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι τράπεζες από το απόλυτο μονοπόλιο στον κλάδο να έρχονται τώρα αντιμέτωπες με τις εταιρείες FinTech που θα διεκδικήσουν κομμάτι της πίτας που μεγαλώνει με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Έτσι, οι καινοτόμες startup εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες ενιαίες λύσεις Internet Banking και Mobile Banking για όλες τις τράπεζες. Ο Μάριος Πατσουλές, γεωλόγος μηχανικός ταμιευτήρων πετρελαίου, αντλώντας πρακτικές από την εμπειρία του στην Νορβηγία και την Αγγλία στην έρευνα και εξόριξη πετρελαίου και την αντιμετώπιση πετρελαιοκυλίδων, μιλάει στο insider.gr για το πρόβλημα της πετρελαιοκυλίδας στο Σαρονικό, τους κινδύνους για την υγεία και τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, ενώ τονίζει πως από τη στιγμή που θα καθαριστεί και δεν θα φαίνεται πια το πετρέλαιο στην επιφάνεια της θάλασσας, εφησυχάζονται άπαντες, κουκουλώνοντας το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στο υποθαλάσσιο σύστημα με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο εκεί μέσα 765,13 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,48%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.